Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Επίσης, έχει καλάσει σε όλη την Ελλάδα, αν και ανοίγματα παρατηρούνται στα δυτικά και υπηρετικά, Θεσσαλία, Ανατολική Θερέα, όπως και στην Αττική. Ανοίγει ο καιρός σταδιακά και τα περισσότερα φαινόμενα θα εντοπίζονται στην Ανατολική Ελλάδα και θα εκδοθούν και κατά τόπους πιθανώς και ισχυρές καταιγίδες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη Θράκη, αρκετές βροχές. Η Θεσσαλονίκη είχε πάρα πολύ βροχή σήμερα. Ξεκίνησαν κάποιες ασθενείς χιονοπτώσεις στην Φλόρινα, οι οποίες θα διατηρηθούν εξασθενημένες όμως μέχρι και το απόγευμα, μέχρι περίπου και τα βόρεια τμήματα του νομού Κοζάνης, αλλά θα εξασθενήσουν, θα βελτιωθεί ο καιρός μέχρι και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές εκτός από τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μας περιμένουν δυνατοί βοριάδες, βαρδάρι στη Θεσσαλονίκη και βορειοδυτικό άνεμο στην Αττική τις επόμενες ώρες μέχρι και το απόγευμα, οι οποίοι δεν αποκλείεται βορειοδυτική άνεμο να φτάσουν και τα 7 με 8 μποφόρ. Καλύτερος ο καιρός θα είναι και Τετάρτη. Από Τετάρτη βράδυ θα ξεκινήσουν βροχές και πάλι στα δυτικά, το Παρασκευό Σάββατο. Θα αλλάξει η κατάσταση. Μπαίνουμε στον αστερισμό, με συγχωρείτε, και πάλι των νοτιάδων, θυελωδών πιθανώς προς το Σάββατο. Και ανέβει η θερμοκρασία. Και θα ανέβει εντυπωσιακά η θερμοκρασία. Έρχεται. Τι εννοείς εντυπωσιακά, δηλαδή μπαίνουμε στο δεκέμβρη. Δηλαδή, όταν θα έχει η Θεσσαλονίκη 8 βαθμούς σήμερα και αύριο και θα πάμε στους 19 βαθμούς το Σάββατο, είναι μια εντυπωσιακή άνοιξη για την Βόρεια Ελλάδα. Για την υπόλοιπη χώρα θα έχουμε και πάνω από 20 βαθμούς στα τέτοιες περιοχές όπως την Κρήτη, στην Αττική 19 με 20 βαθμούς προς το Σάββατο. Σε ευχαριστώ, Σάκη. Τα παιδιά.